δούμε τώρα, θα μοιραστούμε μάλλον, με έναν άνθρωπο κατ' εξοχή του αθλητισμού, τολμώ να πω, τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Ντίνο Μιχαλίδη. Καλησπέρα, κύριε Μιχαλίδη. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά. Θα μοιραστούμε αυτή την άνοιξη του κυπριακού αθλητισμού. Βέβαια, άνοιξη για μας που είμαστε απ' έξω, και εδώ θα κάνω βέβαια την αυτοκριτική όλων μας, ότι έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το ποδόσφαιρο που πουλάει φαίνεται περισσότερο και έχουμε αφήσει πίσω πράγματα τα οποία μας κάνουν περήφανους αυτή τη στιγμή και όχι μόνο. Αυτή λοιπόν την άνοιξη του κυπριακού αθλητισμού στους κοινοπολιτιακούς αγώνες της Αυστραλίας, που οι άνθρωποι του αθλητισμού τη βιώνουν και καμαρώνουν. Λοιπόν, κύριε Μιχαλίδη, δεν ξέρω, εμείς που είμαστε απ' έξω και έκανα και την αυτοκριτική μας γιατί είμαστε απ' έξω, θεωρούμε ότι είναι άνοιξη. Εσείς προφανώς μπορεί να τα περιμένατε όλα αυτά. Κοιτάξτε, όντως είναι άνοιξη. Ναι. Είναι μια συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε εδώ και αρκετά χρόνια και έχει μια αναλογική πορεία ο αθλητισμός της Κύπρου. Βέβαια, να μην είμαστε και πριν να είμαστε και αντικειμενικοί, η Κύπρος είναι ένα μικρό κράτος. Πρέπει να βλέπουμε τα αποτελέσματα μέσα στις σωστές μας διαστάσεις και οικονομικές και εδαφικές και τεχνολογικές. Πρέπει να πω ότι στον αθλητισμό τουλάχιστον είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αποδείχτηκε στους κοινοπολιτιακούς. Είτε μια συνέχεια της καλής εμφάνισης που είχαμε στους Ολυμπιακούς στη Βραζιλία. Και μάλιστα σε αθλήματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν σχεδόν όχι άγνωστα, ήταν σε πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο, όπως ήταν η γυμναστική. Ξέρετε, θέλω να πω κάτι. Εγώ λέω εδώ αυτά που νιώθω πάντα. Θεωρώ ότι ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα, ας πούμε στην Αγγλία, θα ήταν σερ σήμερα. Και το λέω αυτό, ακούστε λιγάκι. Πρώτον, γιατί μπορεί να έχετε και κάτι 50 χρόνια και στον αθλητισμό, αθλητής, παράγοντας. Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς το εσωτερικό, το θέλω το δικό σας και την αγάπη για τον αθλητισμό, τον έχετε μεταφέρει στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό που συμβαίνει. Εγώ θέλω να το πω αυτό και θεωρώ ότι είναι τιμή για την εκπομπή να είναι σήμερα ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στο προκείμενο. Το περιμένατε. Δηλαδή, βιώνουμε μια πολύ καλή περίοδο του κυπριακού αθλητισμού. Σε ποιους τομείς δεν περιμέναμε και πήγαμε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε? Κοιτάξτε, ο αθλητισμός είναι συνισταμένοι πολλών παραγόντων. Βασικά είναι της οργάνωσης και του προγραμματισμού. Πιστεύω ότι πάμε καλύτερα και στον προγραμματισμό και στην οργάνωση. Αρχίσαν πια οι ομοσπονδίες μας να δουλεύουν πιο επαγγελματικά, πιο οργανωμένα, να έχουν περισσότερες επαφές με το εξωτερικό όπου παίρνουν παραδείγματα. Έχει αρχίσει να γίνεται μια επιμόρφωση των προπονητών και των εξειδικευμένων ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό να ενεργοποιούνται. Και αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα την ανάδειξη του ταλέντου. Η Κύπρος γενικά έχει αθλητισμό. Θεωρείτε ότι έχει ταλέντο? Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αν αξιοποιηθεί σωστά, ότι έχουμε ταλέντο? Ανέκαθεν είχαμε ταλέντο στην Κύπρο. Το θέμα ήταν η αξιοποίηση του και το θέμα ήταν να μην σταματούν γρήγορα. Ναι. Από το 1896 έχουμε Ολυμπιονίκες με την Εθνική Ελλάδα φυσικά. Πάντα είχαμε. Σε αυτό το επίπεδο όμως δεν είχαμε ποτέ που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά και χρειάζεται ακόμα και πολλή προσοχή. Θέλει και μια αλλαγή νοοτροπίας. Να αντιληφθούμε ότι ο αθλητισμός, όπως το βλέπω τουλάχιστον εγώ, ο αθλητισμός δεν είναι το αγωνιστικό μέρος του να πρέπει πρώτοι να πάρουμε μετάλλια. Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο τώρα στην Αυστραλία έχει τρεις προεκτάσεις. Έχει και πολιτικές προεκτάσεις, έχει και κοινωνικές, έχει και αθλητικές, έχει και την προέκταση βασικά της προβολής και τόπου μας. Μαθαίνει ο κόσμος όλος ότι υπάρχει Κύπρος. Και βασικά έπρεπε να δείτε, επειδή προχθές τα εγωπίζω, να δείτε τους ομογενείς πώς αισθάνονταν όταν έβλεπαν τους Κυπρίους εκεί. Ξέρετε, ο αθλητισμός, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, διαπαιδαγωγή, πλάθει χαρακτήρες, διαμορφώνει συνειδήσεις. Ο αθλητισμός δεν είναι απλά τρέχει ένας αθλητής και παίρνει ένα μετάλλιο και καμαρώνουμε όλοι. Έτσι. Δημιουργεί μια κουλτούρα. Έτσι. Έτσι, που δεν την έχουμε, δυστυχώς να το πω, δεν την έχουμε εμείς αυτή. Επικεντρωνόμαστε στο ποδόσφαιρο και το με όλα τα καλά του, που έχει τα καλά του, πολύ καλά του, αλλά και πολλά κακά κουβαλάει. Αλλά ο αθλητισμός αυτός νομίζω ότι δημιουργεί άλλα πράγματα.
Ναι, σίγουρα ο αθλητισμός εδώ, αν το πω πιο αγνό, πιο δεν έχει το φανατισμό, δεν έχει τα συμφέροντα, δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται για το ποδόσφαιρο. Παρόλο που και εδώ αρχίζουν να γίνονται και επαγγελματικά τα πάντα. Εδώ ο αθλητισμός μας δεν είναι επαγγελματικός ακόμα. Όχι, εκτός από το ποδόσφαιρο. Το οποίο είναι... Μιλάω τώρα για το στίβο, το κλασικό αθλητισμό. Δεν μπορούμε να το πούμε επαγγελματικό. Λέμε ότι κάποιοι αθλητές, πρωταθλητές έχουν κάποια ωφέλη. Τα οποία προαθέτουν μας, αυτοί οι Ολυμπιονίκες μας ή αυτοί κάποια ωφέλη τα οποία λαμβάνουν όσο είναι αθλητές, ασφαλώς. Δεν μπορούμε να το πούμε επαγγελματισμό. Όμως σε έναν κόσμο, κύριε Μιχαηλίδη, που λειτουργεί επαγγελματικά ακόμα και το κομμάτι αθλητισμός, δεν είναι πολύ ρομαντικό και ουτοπία εμείς να παλεύουμε ερασιτεχνικά να ανταγωνιστούμε τον επαγγελματισμό των άλλων χωρών? Ναι, πραγματικά έτσι είναι, αλλά για να μπορέσουμε να πάμε επαγγελματικά θα πρέπει να έχουμε και τις ανάλογες προδιαγραφές, τις ανάλογες υποδομές. Δεν μπορούμε να γίνω κάποια πληγή επαγγελματίας. Επαγγελματίες να παίρνω τι. Ναι. Θέλω 10 ώρες, 10-12 ώρες τη μέρα να προπονήσει. Κάποιοι ασχολούνται. Ο Παγκρατής, παραδείγματος χάρη, είναι επαγγελματίας αθλητής. Ή ο Κοντίδης είναι σχεδόν επαγγελματίας αθλητής. Αλλά αυτοί είναι, ας το πω, προσωρινά επαγγελματίας. Πρέπει να. Δεν είναι πολιτική επαγγελματισμού, λέτε. Πρέπει να διαφερθούν και για το μέλλον τους. Ναι. Ειδικά όταν θα σταματήσουν. Δεν είναι εξασφαλισμένοι. Νομίζω ότι όμως. Και αυτό βλέπω το αθλήμα στο επίπεδο του ερασιτεχνισμού. Λέω ότι για το δικό μας το επίπεδο, τη δική μας την φιλοσοφία, είμαστε σε πολύ ευτυχισμένο επίπεδο. Μπορούμε να συνεργαστούμε επαγγελματικά. Επαγγελματίες αθλητές. Και αυτό είναι εξαιρετικά καλό και εξαιρετικά. Τώρα, όσον αφορά την Αυστραλία τώρα, εκεί νομίζω ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. Ναι. Έτσι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσα πολλά μετάλλια. Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 12 μετάλλια, 8 χρυσά που είναι πρώτο φανέ για την Κύπρο, ένα αργυρό και δύο χαρκίνα, τρία χαρκίνα, με συγχωρείτε. Και επίσης το άλλο που έχει σημασία είναι ότι από τις 76 χώρες που είναι και η Κοινοπολιτεία, αυτή τη στιγμή είμαστε στην 7η θέση. Και πριν από εμάς είναι χώρες μεγάλες μεγαθύρια, Αυστραλία, Αγγλία, Καναδάς, Σκοτία, Ουαλία, που είναι πολλά μεγάλες χώρες. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε πάρει κάτω του 1 εκατομμυρίου πληθυσμού, η οποία έχουμε πάρει 8 χρυσά μετάλλια. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Σε σύγκριση με άλλες χρονιές, κύριε Μιχαηλίδη, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, τι είχαμε κάνει σε άλλες κοινοπολιτικούς αγώνες και σήμερα, για να καταλάβουν οι φίλοι μας το μέγεθος της. Η μεγαλύτερη μας επιτυχία ήταν στο Δελχή το 2010, όπου είχαμε πάρει 11 μετάλλια συνολικά, με 4 χρυσά μόνο. Εδώ έχουμε πάρει ήδη 12. Με και ακόμα χρυσά. Συνεχίζονται οι αγώνες. Και ακόμα συνεχίζονται. Βέβαια, ακόμα οι προοπτικές μας είναι πολύ, ακόμα για ένα-δύο. Μπορεί. Έχουμε πάρει ήδη 12 μετάλλια, έχουμε ξεπεράσει πολλές χώρες. Έχουν αναδειχθεί αθλητές νεαρής ηλικίας και αθλήματα όπως είναι η γυμναστική, ειδικά στη ρυθμική γυμναστική, που παρουσιάστηκαν και δύο αθλητές. Ένας αθλητής στην Όργανη, ο Μάριος Γεωργίου, και η Ευρυπίδου στη ρυθμική γυμναστική, οι οποίοι είναι παγκοσμίου επίπεδου με προοπτικές για Ολυμπιακές διακρίσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο να έχουμε στην Κύπρο. Αθλητές οι οποίοι να είναι για Ολυμπιακό επίπεδο, να έχουμε στο στίβο, να έχουμε στην κολύμβηση, να έχουμε στη γυμναστική, να έχουμε στη σκοποβολή, νομίζω είναι επίτευγμα. Στην κολύμβηση δεν έχουμε ακόμα. Όχι ακόμα. Αλλά προχωράμε. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή κάποιος ακούει κοινοπολιτικούς αγώνες και λέει εντάξει, δεν είναι επίπεδο παγκόσμιο, δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακό. Σε τι επίπεδο μπορούμε να συγκρίνουμε? Δηλαδή, αν αύριο γίνουν, ας πούμε, πανευρωπαϊκοί, λέω τώρα, το παλικάρι μας που πήρε τα δύο χρυσά στη γυμναστική, σε τι επίπεδο θα ήταν? Στο ίδιο επίπεδο. Η κοινοπολιτική είναι η δεύτερη σε αξία, σημασία και επίπεδο αγώνων με άλλους Ολυμπιακούς. Είναι 76 χώρες από όλες τις υπήρους και δυνατές χώρες. Γιατί εμείς ξεχνάμε και αφρικανικές χώρες, είναι δυνατές, η Νότια Αφρική, η Τζαμάικα. Όμως και η Τζαμάικα, τόσο στίβο εκεί, γιατί είναι. Όχι μόνο στίβο, έχει και στη γυμναστική. Έχει και άλλα. Είναι αθλητική χώρα. Κάνουν επαγγελματικό αθλητισμό. Ο στόχος τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, μετά την επιτυχία αυτή, που θα βγάλει και προς τα έξω, αν θέλετε, και την επιτυχία του αθλητισμού, διότι όπως είπα και στην αρχή, δυστυχώς ή ευτυχώς επικεντρωνόμαστε εμείς κυρίως στα του ποδοσφαίρου, αλλά τώρα με αφορμή αυτό ακούστηκε η Κύπρος μας και όσον αφορά την ενόργανη και το στίβο.
Μετά, ο στόχος επόμενος ποιος είναι τώρα για σας? Μπορεί, ο στόχος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Ολυμπιακή Επιτροπή, επόμενο στόχος είναι οι αγώνες το επόμενο χρόνο που θα είναι. Έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες νέων το Οκτώβριο στην Αργεντινή. Νέων, είναι μέχρι 20 χρονών. Και εκεί έχουμε κάποιες πιθανότητες καλές, γιατί έχουμε νεαρούς αθλητές. Όσο μεγαλώνουν είναι που χάνεται λίγο τη διαφορά λόγω του επαγγελματισμού. Και το επόμενο χρόνο και άμεσος απότερος στόχο μας είναι η Ολυμπιάδα του 2020 στο Τόκιο, όπου εκεί πιστεύουμε και ελπίζουμε να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά, σε αυτά τα αθλήματα να συνεχίσουν, γιατί είναι και νεαρά παιδιά και πάρα πολύ καλοί, να μπορέσουν να διακριθούν, να μην πω και μετάλλια. Έτσι είναι, για να το κλείσουμε, σαν μειονέκτημα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για ανάδειξη ταλέντων και για να πάμε ένα βήμα παρακάτω το κυπριακό αθλητισμό, ποιο βλέπετε σαν μειονέκτημα σήμερα? Είπαμε τα καλά, το μειονέκτημα ποιο είναι? Μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει σωστή ή μεγάλη, ας το πω, βοήθεια προς τον αθλητισμό γενικά. Η νοοτροπία. Παραδείγματος χάρη, ένα παράδειγμα. Ο Μάριος ο Γεωργίου, ο οποίος πήρε 2 χρυσά μετάλλια, είναι μέσα στους 20 καλύτερους στον κόσμο στη γυμναστική, που είναι φοβερό. Άμα υπολογίσετε, έχουμε τους Ρώσους, όλες τις Κινέζοι, Ρώσοι. Ο Έλληνας, ο Τρούλιας, ναι. Φανταστείτε, αυτός ο άνθρωπος όταν πήγε στρατό, δυσκολεύτηκε 10 μήνες να προπονηθεί. Δεν είχε τη βοήθεια. Ναι. Και δεν ζήτησε το πιο απλό, να προπονείται. Αυτή είναι η νοοτροπία η οποία υπάρχει δυστυχώς. Και πρέπει ακόμα επίσης να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα, να στηρίξουμε τον αναπτυξιακό αθλητισμό και επίσης να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε σωστά. Δηλαδή να προγραμματίσουμε τους στόχους μας, να τους οριοθετήσουμε, να μην πετούμε στα σύννεφα, να πατούμε κάτω στη γη. Να χτίσουμε αυτή, πάνω στην επιτυχία. Να χτίσουμε μέσα στην επιτυχία και να μην περιμένουμε ποτέ ότι θα έχουμε. Δεν είμαστε η Αμερική να έχουμε 20 αθλητές παγκόσμιου επίπεδου. Ένας, δύο, ναι. Κάθε φορά είμαστε ευχαριστημένοι. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι που σήμερα ήσασταν μαζί μας, κύριε Μιχαλίδη. Εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσάς και στην Ολυμπιακή Επιτροπή και στα παιδιά, γιατί είναι καμάρι και τιμή έτσι που να κάνουν την Κύπρο μας γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.